Καλά ταξίδια. Και το όνομα αυτού Βιτσέντζος Κορνάρος. Υπό τους ήχους της κριτικής λύρας και με τα βήματα του ουστιακού χορού εγγενιάστηκε ο νέος υπερσύγχρονος αεροσταθμός του Δημοτικού Αερολιμένα Σιτίας, παρουσία του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστου Σπύρτζη, κριτικών βουλευτών του Περιφερειάρχη Κρήτης, αυτοδιοικητικών, τοπικών και παραγωγικών φορέων από όλη την Κρήτη. Μια περιοχή που έχει αδικηθεί για αυτά που έχει δώσει στη χώρα και έχει αδικηθεί και στις υποδομές. Και το Λασίθι έχει διοικηθεί ακόμη περισσότερο από την υπόλοιπη Κρήτη. Ένα πολύ σημαντικό έργο που αναβαθμίζει το τουριστικό προϊόν όχι μόνο της Σιτίας, όχι μόνο του Λασιθίου, αλλά ολόκληρης της Κρήτης. Η πύλη εισόδου πλέον που λέγεται Δημοτικός Αερολιμένας Σιτίας Βιτσέντζος Κορνάρος έχει δυνατότητες να αυξήσει όχι μόνο το τουριστικό προϊόν της Κρήτης, να αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα της Ανατολικής Κρήτης. Σε κλίμα έντονα συγκινησιακά φορτισμένο εγκαινιάστηκε το αεροδρόμιο της Σιτίας. Ένα οραματικό σχέδιο δεκαετιών. Το Βιτσέντζος Κορνάρος που φιλοδοξεί να παίξει καθοριστικό ρόλο ως πύλη εισόδου στο ξεχασμένο και απομονωμένο λόγο οδικού δικτύου ανατολικότερο άκρο της Κρήτης, δίνοντας ακόμα περισσότερη όθηση στον τουρισμό και έχοντας ανοίξει πλέον μια νέα ταξιδιωτική σελίδα για το Λασίθι. Ζητούμε από την κυβέρνηση να στηρίξει τους δρόμους, τα έργα γύρω από το αεροδρόμιο, έτσι ώστε να μπει πραγματικά σε παραγωγή, να είναι ένα από τα τρία αεροδρόμια της Κρήτης που θα στηρίζει την ανάπτυξη ολόκληρου του νησιού. Ελπίζω να γίνει και ο δρόμος, διότι χωρίς το δρόμο, όπως καταλαβαίνετε, τη στιγμή που δεν υπάρχουν αρκετά ξενοδοχεία, αρκετές κίνες στην περιοχή, αν μη τι άλλο δημιουργεί πρόβλημα να εξυπηρετηθούν τσάρτερ. Ευχόμαστε και στοχεύουμε να ενισχύσουμε την τουριστική κίνηση από και προς τον νέο αερολιμένα στολίδι της περιοχής εδώ. Την τελετή αγιασμού του νέου αεροσταθμού της Σιτίας τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιεραπίτνης και Σιτίας κύριος Ευγένιος. Τα εγγένεια ολοκληρώθηκαν με τη συμβολική φύτευση ελιάς, κόρης της αρχαίας μινωικής ελιάς Καβουσίου. Το κτίριο του αεροσταθμού, όπως βλέπετε, καταλαβαίνει μια έκθεση 10 στρεμμάτων. Είναι 7.500 τετραγωνικά. Και κύριο μέλημα είναι η άνετη, ασφαλή και γρήγορη εξυπηρέτηση των επιβατών. Το έργο αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθεί, θα πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί και για να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνουν και κάποιες άλλες παράλληλες δράσεις, κάποιες υποδομές οι οποίες είναι απαραίτητες και νομίζω ότι από τις δηλώσεις του Υπουργού είμαστε σε ένα καλό ξεκίνημα. Με το βλέμμα στραμμένο στο μεγάλο για την κυβέρνηση crash test του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι, ο Χρήστος Πύρτζης είπε ότι οι διαδικασίες του διαγωνισμού προχωρούν κανονικά και υπάρχει ενδιαφέρον. Το αεροδρόμιο Καστελίου συνεχίζει κανονικά. 23 Φεβρουαρίου θα γίνει η τελική διακήρυξη, όπως είναι το χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει. Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δεσμεύτηκε μάλιστα για συνολικές παρεμβάσεις στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης και όχι μικρά και αποσπασματικά έργα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε για το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης με αποσπασματικά έργα ή με υποσχέσεις του εκάστοτε Υπουργού σε κάθε νομό ή στην περιφέρεια. Το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά και οριστικά. Υπάρχει ένα έργο που πρέπει να γίνει συμπληρωματικά στο Λασίθι για να δοθεί ένα τμήμα του έργου, αυτό θα ενταχθεί. Πριν την τελετή των εγγενείων, σε κλειστή σύσκεψη μεταξύ του Υπουργού Χρήστου Σπύρτζη και τοπικών φορέων, συζητήθηκε το φλέγον ζήτημα των έργων υποδομής που θα υποστηρίξουν το αεροδρόμιο και των οδικών αξώνων της Κρήτης.